Σταθούμε δύο λεπτά στο γιατί αποδόθηκε στον Έγκελς το προσωνύμιο στρατηγός. Ο Έγκελς πάντα εντυπωσίαζε με τις γνώσεις του σχετικά με τις στρατιωτικές επιστήμες, αφού υπήρχαν περιπτώσεις που αναλύσεις που έκανε στρατιωτικές, όχι με το όνομά του, να νομίζαν αυτοί που τις διαβάζουν ότι έχουν γίνει από έγκριτους πολιτικούς και αναλυτές, μέχρι και του αποδώσανε ότι ένα άνθρωπο είχε γράψει, το είχε γράψει ένας υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ. Και για τον Κρυμαϊκό Πόλεμο, κάποιες αναλύσεις που έκανε και προβλέψεις, οι οποίες πέτυχαν όλες, νόμιζαν ότι είχε εμπιστευτικές πληροφορίες μέσα από τα επιτελεία. Θέλουμε να πούμε με αυτό δηλαδή, ότι είχε μια οξυδέρκεια, είχε μια αναλυτικότητα και μάλιστα βέβαια όλα αυτά τα βοηθούσε το ότι βασιζόταν πάνω σε μια επιστημονική θεώρηση. Τώρα, τι πιο φυσιολογικό, όταν σε μια κοινωνία γίνεται προσπάθεια οικοδόμησης μιας σοσιαλιστικής κοινωνίας, η οποία χρειάζεται και τις ένοπλες δυνάμεις, να δώσει σε ένα ανώτατο, σε μια ανώτατη σχολή αξιωματικών, το όνομα του Φρίντριχ Έγκελς. Αυτό είχε δοθεί στην Ακαδημία Θεσσαλονική της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας, στην Ακαδημία του Εθνικού Λαϊκού Στρατού, η οποία λειτουργήσε το 1959 και εκπαίδευε αξιωματικούς, αλλά όχι μόνο, ήταν και ερευνητικό Ινστιτούτο. Και σκεφτήκαμε ότι θα ήταν μια ωραία ολοκλήρωση της επίσκεψής σου εδώ στην Γερμανία, αν σου κάναμε κάποια αναμνηστικά δώρα, στην Κεντρική Επιτροπή εννοείται, που έχουν να κάνουν με αυτό. Αποκτήσαμε ένα λεύκομα για το Φρίντριχ Έγκελς, το οποίο το χρησιμοποιούσαν στην Ακαδημία της Στρατιωτικής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας σαν προπαγανδιστικό υλικό και σε εκθεσιακό υλικό. Περιέχει τον όρκο των στρατιωτών του Λαϊκού Στρατού, περιέχει μια σειρά βιογραφικά στοιχεία και βέβαια το ρητό του Έγκελς ότι τα στρατιωτικά ζητήματα είναι ζητήματα πάλι ταξικής. Είναι πολύ ενδιαφέρον, πιστεύουμε, και θα το ρίξετε μια ματιά μετά. Και επίσης είχαμε τη δυνατότητα να βρούμε και το παραδίδουμε στην Κεντρική Επιτροπή ένα αναμνηστικό μετάλλιο της Στρατιωτικής Ακαδημίας της DDR, η οποία είχε την έδρα της και στη Δρέσδη, να τονίσουμε. Που είναι απεικονισμένος ο Έγκελς σε πορσελάνη Μάισεν, η οποία είναι στην περιοχή της Δρέσδης και του Μάισεν κατασκευάζεται, σε 950 χίλιους βαθμούς Κελσίου ψήνεται και είναι για μία αιωνιότητα. Και με αυτή την αιωνιότητα το παραδίδουμε στην Κεντρική Επιτροπή. Ευχαριστούμε πολύ. Υπάρχει μια έκδοση πέρυσι της σύγχρονης εποχής που αναφέρεται στον Έγκελς με τίτλο «Στρατηγός», που ήταν το προσωνύμιό του. Όπου εκεί υπάρχουν πολλές μαρτυρίες φίλων του, συντρόφων του, επαναστατών, που μιλάνε για αυτόν, για την προσωπική του ζωή και για όλα αυτά τα ιδιαίτερα στοιχεία που είχε ο Έγκελς. Γιατί είναι μια από τις κορυφαίες προσωπικότητες, η πιο κορυφαία μαζί με τον Μάρξ, της θεωρητικής σκέψης, όχι για το κόμμα μας μόνο, για το διεθνές εργατικό επαναστατικό κίνημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.